Ενδιαφέρον αμέσως να συνδεθούμε με την Άννα. Άννα, Άννα, σε ακούμε. Καλημέρα. Από την Ειδωμένη. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί η επιχείρηση αποσυμφόρησης. Είναι πολύ ήρεμη η κατάσταση, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες που καταγράψαμε πριν από λίγο μέσα από τον καταβλισμό. Είναι πολύ ισχυρή η αστυνομική παρουσία και οι μεταφραστές οι οποίοι παίρνουν μέρος στην επιχείρηση αποσυμφόρησης. Είναι όμως πάρα πολύ ήρεμη η κατάσταση. Οι πρόσφυγες δεν προβάλλουν καμία αντίσταση. Οι περισσότεροι έχουν μαζέψει από πολύ νωρίς τα πράγματά τους. Κάποιοι μας είπαν ακόμη και από χθες το βράδυ ότι μάζεψαν τα πράγματά τους και περιμένουν να ανεβούν στα λεωφορεία. Έχουν αναχωρήσει ήδη 6 λεωφορεία, περίπου 400 πρόσφυγες με προορισμό κέντρα φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα έφτασαν, μπήκαν στον καταβλισμό ακόμη 4 λεωφορεία για να μεταφέρουν και τους υπόλοιπους πρόσφυγες που ήδη έχουν ετοιμαστεί για να αποχωρήσουν. Η επιχείρηση απομάκρυνσης έχει ξεκινήσει από τις σκηνές που βρίσκονται μέσα στα χωράφια, δεξιά και αριστερά του δρόμου, όπως βλέπετε. Σταδιακά θα φτάνουν προς τον κυρίως καταβλισμό, με στόχο φυσικά να φτάσουν και μέχρι. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα. Δεν σταματάμε τη σύνδεσή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κυρίτσης. Καλημέρα. Λοιπόν, πώς πηγαίνει, οι δικές σας πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια αποσυμφόρησης? Είναι τώρα η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, γίνεται με πιο εντατικό ρυθμό από σήμερα. Έχετε κι εσείς μια εικόνα από το πρωί, όχι πάρα πολύ πρωί, γιατί κοιμάται κιόλας ο κόσμος. Κοιμόταν, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή και πέρα που άρχισε να ξυπνάνε οι άνθρωποι, ξεστήνουν σκηνές, μπαίνουν στα πούλμαν και πηγαίνουν στους χώρους φιλοξενίας. Κύριε Κυρίτση, να πούμε ότι μια εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει. Ναι, να πούμε, κύριε Κυρίτση, ότι αυτό δεν γίνεται με τη βία. Δεν υποχρεώνεται κάποιον να αποχωρήσει εκεί για τις βίες. Δεν υπήρχε και κάποιος λόγος βίας. Το μοντέλο, όπως φάνηκε και στον Πειραιά, ήταν ότι όταν είναι έτοιμοι οι χώροι. Άρα λοιπόν, κύριε Κυρίτση, είπατε τη μαγική λέξη. Αν είναι έτοιμοι οι χώροι. Που σημαίνει δηλαδή ότι το προηγούμενο διάστημα, ένας από τους λόγους που δεν είχαμε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα, είναι ότι δεν είχαμε και έτοιμους χώρους. Το προηγούμενο διάστημα, και επειδή έχει τύχει αρκετές φορές να το κουβεντιάσουμε και στις εκπομπές της ΕΡΤ, είχαμε τη μια φορά είχαμε 1.000 θέσεις, 1.500, 2.000, γέμιζαν σιγά σιγά. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερες. Τώρα πλέον έχουμε θέσεις επαρκείς για να καλύψουν όλο τον κόσμο και, που είναι σημαντικό, και θέσεις οι οποίες έχουν και πλεονεκτήματα σοβαρά έναντι μιας κατάστασης όπως είναι η Ειδωμένη, δηλαδή οι στεγασμένοι χώροι. Όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Ισχύει ότι το πρόγραμμα είναι, έχουν χωριστεί όλη η περιοχή έτσι σε τομείς και ξεκινάτε από το δημόσιο δρόμο, όπως και στον Πειραιά που έγινε σταδιακά κομμάτι-κομμάτι? Εντάξει, ναι, υπάρχει ένας σχεδιασμός, δηλαδή δεν γίνεται μπουλουκιδών έτσι έναν πολύ μεγάλο καταβλισμό να τον μετακινήσεις. Ναι. Να ανοίγουν δίωδη, να είναι ευκολότερη η διέλευση του κόσμου και τα λοιπά. Λεπτομέρειες τώρα του σχεδιασμού δεν τον γνωρίζω, γιατί δεν είμαι επιτόπου, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός διευκόλυνσης. Ποιος έχει την ευθύνη όλης αυτής της προσπάθειας αποσυμφόρησης? Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Και ένα τελευταίο, με τη σιδηροδρομική γραμμή τι θα γίνει? Διότι δεν θα φύγουν όλοι σήμερα, αλλά είναι ανάγκη να ανοίξει. Εντάξει, θα ανοίξει. Αν δεν ανοίξει σήμερα και ανοίξει μεθαύριο, δεν θα. Πάντως είναι μέσα στο στόχο σας να ανοίξει άμεσα. Και ναι. Αλλά όπως είπατε και εσείς, έχει μία σημασία η μεθόδευση και πώς δημιουργούνται δίωδοι για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν νομίζω ότι υπήρχε επιλογή, δηλαδή, να ξεκινήσει από τη γραμμή η διαδικασία με την κατάσταση του κόσμου, αλλά τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Άννα, μια κουβέντα τελευταία για αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει παραμικρή πληροφορία ότι υπήρξε πρόβλημα ή ότι υπήρξαν αντιδράσεις ή ότι υπήρξαν εντάσεις στην περιοχή. Δεν υπήρξε καμία ένταση. Αυτό τουλάχιστον το διαπιστώσαμε και οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα. Εξελίσσεται απόλυτα ομαλά, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, η επιχείρηση αποσυμφόρησης. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε και έτσι να εξελιχθεί. Ευχόμαστε να εξελιχθεί όλοι, να λυθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα.